1865. Όχι. Είχε δημευτεί από τους Γάλλους αρχικώς ναι. περιουσία και συνεχεία... Και συνεχεία, εκεί ακριβώς. Απλώς λειτουργήσε όλα αυτά και επεκτάθηκε και η εκπαιδευτική της δραστηριότητα και άλλου, ας πούμε, και με υποτροφίες μαθητών και με ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει στο έργο της Μονής αυτό. Αυτή η Μονή δεν είχε μόνο αυτό το κομμάτι. Ο Χανός είχε τεράστια έκταση, μεγάλη περιουσία, όπως και αυτό το απέναντι που βλέπουμε εδώ πέρα. Ανήκει στο... ήταν ένα συγκρότημα αυτό το κομμάτι. Στο γηπέδο. Όλο το κομμάτι του αθλητικού κέντρου, όλο το... αυτό ήταν ένα κομμάτι της Μονής. Αναφέρονται 70 στρέμματα. Περίπου 70 στρέμματα. Πολλά. Το κομμάτι. Τι άλλο να πω για αυτό το πράγμα. Εδώ είχε φτιαχτήκαν εγκαταστάσεις οι οποίες πραγματικά, δηλαδή εμείς που ζήσαμε εδώ πέρα και τα είδαμε και από εκεί οργόμενοι ψάξαμε για κάποια πράγματα. Όλα αυτά τα εργαδεξαμένες για τη διαβίωση, για να μπορούν να έχουν πόσιμο νερό μέχρι... Για πέστε μας λέγα για τη δεξαμενή, για το πόσιμο νερό. Υπάρχει κάποια, κάτι ξεχωριστό εδώ πέρα, έτσι. Η δεξαμενή αυτή είναι η κύρια δεξαμενή εκεί που είναι η Αντλία. Ναι. Ακριβώς δίπλα που φαίνεται ένα στρογγυλό, αυτό το κομμάτι από κάτω είναι δύο δεξαμενούλες μικρές, οι οποίες ενώνονται με μια μικρή στοά και φτάνουν μέχρι τη βρύση. Μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί, αυτό ήταν μια δεξαμενή διήθησης. Δηλαδή είχε στρώματα με χαλίκι και στο κάτω μέρος είχε περίπου 30 εκατοστά κάρβουνα. Αυτό λοιπόν ερχόταν τα νερά με πύληνους σωλήνες από πάνω και έχει ακόμα ανανοιχτεί κάτω, φαίνονται οι οπές που έπεφτε το νερό μέσα, περνούσε από όλη αυτή τη διήθηση και μετά τον άνθρακα έπεφτε στην κύρια δεξαμενή ώστε το νερό να είναι πόσιμο και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι. Η μοναχή εδώ πέρα. Υπήρχε και άλλη δεξαμενή, η οποία δεν είναι δεξαμενή πλέον μιλάω, η οποία ήταν πάλι με πύληνους σωλήνες και διέτρεχε όλη τη διαδρομή αυτή προς τα πάνω προς τον Άγιο Θεόδωρο που ήταν για να... Αγίος Θεόδωρος Καμάρου. Ναι. Είναι στην άκρη του δρόμου αυτή η πύληνη σωλήνωση, βρέθηκε κάποια φορά όταν κάναμε τα έργα για το υδραγωγείο. Και κατέληγε στο γήπεδο, και κατέληγε στο κέντρο του γήπεδου. Όχι, πιο κάτω εδώ, η οποία ήταν μια τετράγωνη δεξαμενή, η οποία γέμιζε νερό και ήταν για την άρδευση. Αυτή και αυτή είχε εγκατελευτεί και ήταν... πλέον δεν υπάρχει. Να προσθέσουμε λίγο σχετικά με το κληροδότημα του Μαρίνη, ότι υπήρχε και μια υποψία διασπάθησης της κληρονομιάς και υπήρχαν λίγο κόντρες των επιτρόπων με τη σύζυγο του Μαρίνη, έτσι με τη Χείρα, και τη συνεχεία με τον ηγούμενο, τον τελευταίο ηγούμενο από τις Καουσάδες, κάποιο Στέφανο. Υπήρχαν κάποια παρατράγουδα. Η ουσία είναι ότι έστω και για μικρό χρονικό διάστημα λειτουργήσε ένα σχολείο εδώ, στους Καφελάνους, και ένα σχολείο ιεροσπουδαστήριο στην πόλη. Στο σπίτι του Μαρίνη, το μεγάλο σπίτι και στην πόλη. Το μεγάλο σπίτι που... Το οποίο ήταν στη Σπιανάδα. Στη Σπιανάδα και αυτό που αναφέρατε και από τον Κατσαρό και τέτοια είναι το νυν οίκημα του Γιάννα. Νομίζω ότι και ο κύριος Ποταμίτης θα μπορέσει να μας πει δύο λόγια για το σχολείο ή για ό,τι άλλο. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι από το 1978 λειτουργεί στον χώρο του μοναστηριού το γυμνάσιο και το λύκειο Καστελάνο, σε ένα χώρο που έχει ταυτιστεί με την εκπαίδευση της περιοχής, όπως προαναφέρθηκε εδώ με την παραγγελία που υπήρχε στη διαθήκη του Πρόσπερο Μαρίνη, δημιουργήθηκε το πρώτο σχολείο, το σεμινάριο. Στη συνέχεια εδώ λειτουργήσε και το σχολαρχείο προπολεμικά, στο οποίο φοιτούσαν όχι μόνο μαθητές από το χωριό των Καστελάνων, αλλά και από τα γύρω χωριά. Επίσης, πάλι στον ίδιο χώρο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, λειτουργήσε και η Μέση Αγροτική Σχολή επί Αγροκρατίας. Έχουμε δηλαδή μια ταύτιση εδώ του μοναστηριού με την εκπαίδευση της περιοχής. Επίσης, ο χώρος του μοναστηριού υπήρξε και διοικητικό κέντρο και του παλιού Δήμου Μεσοχωρητών. Εδώ στεγάστηκαν και διάφορες υπηρεσίες όπως συμβολιογραφείο, υποθηκοφυλακείο,
αγρονομείο, τα γραφεία, επίση ιατρείο, φαρμακείο. Και ειρηνοδικείο εδώ. Το ειρηνοδικείο ήταν εδώ μέσα, στο ηγουμενείο. Στο ηγουμενείο, στην Ελλάδα. Και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Ως ειρηνοδικείο. Σαν πτεσματοδικείο. Έχει καταργηθεί το ειρηνοδικείο. Α, ως πτεσματοδικείο. Έχει καταργηθεί το ειρηνοδικείο από τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Λειτουργεί λοιπόν στις μέρες μας το συγκρότημα του Γυμνασίου Κελκίου Καστελάνο. Είναι ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Αρμή γύρω στους 380 μαθητές συνολικά. Θέλω να σας πω ότι στην περιφέρεια σήμερα υπάρχουν μόνο 3 λύκεια ως αυτόνομες οργανικές μονάδες. Ένα στη Λευκίνη, ένα στους Καστελάνους και ένα στον Αυρό. Υπάρχουν βέβαια και στα άκρα του νησιού και ηλικιακές τάξεις. Αλλά λύκεια ως αυτόνομες οργανικές μονάδες έχουμε μόνο σε αυτά τα 3 μέρη που σας προανάφερα. Επομένως, το συγκρότημα αυτό εξυπηρετεί όλη τη Μέση Κέρκυρα, τον πρώην Δήμο Αχιλλείων. Έρχονται μαθητές και από κάποια χωριά του πρώην Δήμου Μελιτιαίων και επίσης από μαθητές από τον πρώην Δήμο Παρελίων. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει πολύ καλές στηριακές εγκαταστάσεις. Είναι τα χτίρια του παλιού μοναστηριού, έχει μεγάλους αύριους χώρους και επίσης πρόσφατα έχουμε αποκτήσει και ένα κτίριο που είναι ακριβώς πίσω από το λύκειο. Αποτελείται από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πολύ μεγάλη. Εκεί μπορεί να μπουν γύρω στους 350 με 400 μαθητές, βέβαια, και όσοι άλλοι μπορούν να παρακολουθήσουν. Και επίσης υπάρχουν και 4 αίθουσες διδασκαλίας. Λειτουργεί και ως γυμναστήριο ο χώρος πολλαπλών χρήσεων. Ναι, κάποιες φορές όταν βρέχει μπορεί να λειτουργήσει, αλλά υπάρχουν όμως και αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός του σχολείου. Και όπως προαναφέρθηκε, ακριβώς απέναντι υπάρχει το γήπεδο και υπάρχουν και γήπεδα μπάσκετ που εξυπηρετούν και το συγκρότημα του Γυμνασίου Κελκίου Καστελάνου. Θεωρούμε ότι είναι ένα σχολείο που έχει πολύ καλές προοπτικές, πρέπει να στηριχθεί. Κατά καιρούς και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν συμβάλει και στη συντήρηση και στη βελτίωση αλλά και στην κατασκευή, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Και το κτίριο που έχει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τις 4 επιπλέον αίθουσες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχει προβλήματα το σχολείο, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα μόνο συντήρησης. Μόνο συντήρησης. Τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και πιέζουμε πάντα ώστε να ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες. Ναι. Όμως θεωρείται ότι. Το καταφέρνετε. Μέχρι τώρα το καταφέρνουμε. Ελπίζουμε βέβαια και να υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις ανάλογες και από το κεντρικό κράτος ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. Είναι ένα σχολείο πραγματικά στολίδι της περιοχής. Πρέπει να είναι και οι Καστελάνιδες περήφανοι που το έχουν στο χωριό τους. Και θέλω να σας πω ότι έχει και ένα μαθητικό δυναμικό που συνεχώς αυξάνεται. Πώς έτσι, πώς γίνεται αυτό? Διότι και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, το επίπεδο σπουδών είναι υψηλό. Να φανταστείτε ότι το εκπαιδευτικό δυναμικό στο μεγαλύτερο μέρος του είναι σταθερό. Οι καθηγητές αγαπούν και το σχολείο, έχουν πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και ενώ μένουν και σε μακρινά μέρη δεν αποφασίζουν να πάρουν μετάθεση. Συνεχίζουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ. Ναι. Αυτό λέει πολλά. Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι είναι και το μοναδικό λύκειο, αναφέρομαι στο Λύκειο Καστελάνων, στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας που λειτουργεί και με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών. Η Λυκειάκης, κυρία Μαρόλα. Η Γυμνασιάτης, κυρία Μαρόλα. Κατά το οποίο τον μετάλληψε ο κύριος Παπαμίτης και εγώ θέλω να πω ότι το σχολείο μας την τελευταία πενταετία έχει αυξήσει ένα 2 μήνες τους μαθητές του, ότι αυτή τη χρονιά έχουμε 245 μαθητές σε σχέση με την τελευταία πενταετία που έχουμε γύρω στους 190. Τα ίδια ακριβώς που είπε ο κ. Παταμίτης, ότι και πολλά παιδιά, ακόμα και από Βουηρό, Βριώνη, προτιμούν και έρχονται στο σχολείο μας. Από Γαστούρη, που δεν υπάρχει συγκοινωνία, τα παιδιά αλλάζουν 2 συγκοινωνίες, κατεβαίνουν κοντή,
και συνεχίζουν με δεύτερη συγκοινωνία να έρθουν στο σχολείο. Αυτό είναι όμως σημαντικό, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι και οι καθηγητές δημοσίου και οι γνωσιολόγοι. Πολύ σωστά το σχολείο. Και να σποδημάνε μαθητές, αυτό αποδεικνύεται. Σύστημα σωστής παιδείας πιστεύω εδώ. Τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια του νομάρχη, του κ. Κουλημένου, του πρώην νομάρχη, φτιάξαμε όλον αυτόν τον υπέροχο αύριο χώρο με την επιτήρηση της πορείας βιβλιοτικών αρχαιοτήτων. Όλος αυτός δηλαδή ο χώρος τον χρωστάμε στον Σύλλογο Γονέων και Κυβερνώνων που με τη βοήθειά του μπορέσαμε και πλησιάσαμε τον κύριο Πολυμένο και μας δημιούργησε αυτόν τον υπέροχο αύριο χώρο. Και πρόσφατα πέρσι η Σχολική Επιτροπή έκανε και το γήπεδο βολέι εδώ. Την εκκλησία την προσέχετε, οι μαθητές την προσέχουν, γνωρίζουν για τον ναό. Νομίζω ότι η εκκλησία λειτουργεί κατά βάση για τους μαθητές μία φορά μόνο το χρόνο. Θέλω να πω γνωρίζουν την ιστορία της, την αξία της. Έχουμε φτιάξει και βιβλίο, έχει περιβαλλοντική ομάδα, έχει ασχοληθεί με την εκκλησία κατά καιρούς, ξέρουν. Τα έχω ζήσει κιόλας. Είμαι από εδώ, από τους Καστελάνους. Θυμάμαι αυτό το κτίριο εδώ που λειτουργούσε ειρηνοδικείο. Ήμουν παιδί που πήγαινα στο δημοτικό μέσα εκεί μαθητής και λειτουργούσε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα το ειρηνοδικείο. Ως ειρηνοδικείο. Ως ειρηνοδικείο. Το 1864 που έγινε η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, η Κέρκυρα χωρίστηκε όπως ξέρουμε σε τρεις επαρχίες. Του Ορά, της Μέσης και του Νότου. Τότε δημιουργηθήκαν και οι Δήμοι, από τότε από τους πιο παλιούς είναι και ο Δήμος Μεσοχωρητών. Το χωριό εδώ, η Καστελάνη, ήταν η έδρα του Δήμου Μεσοχωρητών, αποτελούνταν από 13 χωριά, το Γαστούρι, τις Μπερνίτσες, τους Κοινοπιάστες, τους Βαρυφατάδες, τους Καλαφατιώνες, τους Κουραμάδες, τους Ιλαράδες, την Καμάρα, 13 χωριά μου ξεφεύγει κανένα, ναι. Και είχαν μια τεράστια περιουσία. Το 1982 με 1986 ήμουνα πρόεδρος εγώ εδώ της κοινότητας, τότε που υπήρχαν οι κοινότητες πριν από τους καποδιστριακούς δήμους. Ναι, ναι. Και στο κοινοτικό γραφείο που ήταν πάνω στο χωριό, είχαμε βρήκα τα αρχεία του παλιού του Δήμου Μεσοχωρητών. Βρήκα
την περιουσία, όλη την ακίνητη περιουσία, τότε το κέντρο εδώ, το αθλητικό που βλέπετε, δεν ήταν έτσι. Ήταν ελιές που τις είχαν οι πρόγονοί μας από γενεά σε γενεά. Το ίδιο γινόταν και σε όλα τα χωριά. Αν θα πάτε στη Γλυφάδα και καθίσετε την πλάτη στη θάλασσα και κοιτάξετε, όλη η περιοχή αυτή που θα δείτε είναι του Δήμου Μεσοχωρητών. Πήγαμε τότε με όλους τους πρόεδρους από τα χωριά που σας ανέφερα, που αποτελούσαν το Δήμο Μεσοχωρητών, και περπατήσαμε όλα τα κτήματα του Δήμου Μεσοχωρητών. Πιθανή προς πιθανή. Βρήκα στο κοινοτικό γραφείο το όνομα του παππού μου, ας πούμε, που είχε το κτήμα στον Πέλεκα, ο οποίος ανέφερε ότι πλήρωνε μίσθωμα, λάδι. Οπότε, κάναμε μια προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να, αν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε και να ξανααποκτήσουμε την παλιά περιουσία, να την πάρουμε από αυτούς που ουσιαστικά δεν τη δικαιούνταν, γιατί από τα δημόσια κτήματα δεν αποκτούνται με χρησιμοκτησία. Αν εγώ εγκαταλείψω το κτήμα μου, μπορεί να μου το καταλάβει ο άλλος μετά από 20 χρόνια και να πει είναι δικό μου. Όμως η ακίνητη περιουσία του δημοσίου δεν καταλαμβάνεται. Και με αυτό το σκοπό, λοιπόν, γι' αυτό κάναμε αυτή την... Έγινε κάτι, είχε αποτέλεσμα. Θα σας πω. Αφού φτάσαμε εδώ στο χωριό το δικό μου, με πολλές προσπάθειες και αφού μάζεψα πολλές φορές τους χωριανούς και τους εξήγησα ότι εδώ τώρα εσείς παίρνετε, βγάζετε δύο δοχεία λάδι. Η αξιοποίηση αυτού όμως, άμα θα κάνουμε αθλητικό κέντρο, θα αξιοποιηθεί η περιοχή και θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Κατάφερα και πιστήκανε και ξεκινήσαμε στις μέρες μου τουλάχιστον, έγινε η ισοπαίδωση από τον χώρο. Γιατί μόνο 4 χρόνια κάθισα εγώ, μετά δεν ξανασχολήθηκα. Και στη συνέχεια έγινε το γήπεδο εδώ και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Όμως τα υπόλοιπα χωριά, δυστυχώς, μπορώ να πω ότι με πουλήσανε. Ενώ βρήκαμε και περπατήσαμε και ανακαλύψαμε όλα τα χτήματα, λόγω και της ιδιότητάς μου που είμαι δικηγόρος, τους λέω: τώρα πλέον δεν θέλω τίποτα από σας. Εγώ θα κάνω και αγωγές, χωρίς να πληρωθώ αμισθή, θα συντάξω τις αγωγές. Αλλά θέλω τι από σας. Επειδή στα χωριά πια τα παλιά δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες οι σημερινοί ιδιοκτήτες, θα μου φέρετε ο καθένας από τον αγροφύλακα του χωριού, να μου πει το χτήμα του Κυπριώτη που έχει σήμερα, συνορεύει με τον τάδε, μια λεπτομερή περιγραφή, ώστε να μπορέσω να το συντονίσω και να το ταυτίσω με αυτά τα έγγραφα που είχα. Και μόλις τους λέω έτσι, δυστυχώς, η απάντηση ήταν αυτό που κατατρέχει την ελληνική κοινωνία σήμερα. Ο φόβος μη χάσουν τους ψήφους. Όχι, εμείς δεν πάμε κόντρα με τους κατοίκους, με τους σιγουριανούς μας, και σταμάτησε η ιστορία και θαύτηκε εκεί. Δυστυχώς ήμουνα και στο Δήμο Αχιλίων 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, τους το είπα και πολλές φορές, κάτι πήγε να ξεκινήσει ο κύριος Πουλημέρος, που δεν ήταν εκείνος δήμαρχος, με είχε βάλει ένα δικηγόρο, αλλά δεν περπάτησε η ιστορία καθόλου. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.